Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, Αριστοτρίτη, ένα λεπτό, πόσες έχουμε, 20 Ιουνίου 2023 και σήμερα θα συνεχίσουμε το ζήτημα που συζητούσαμε την προηγούμενη Αριστοτρίτη. Τώρα, αυτόν το καινούριο φρούτο που λέγεται νεοφεμινισμός, το οποίο δεν το έχω καταλάβει να σου πω την αλήθεια και ιδιαίτερα, να πούμε ότι ο όρος που ίσως να σε σύγχυσε, είναι αυτό που είπα πριν, είναι μεταδομισμός. Ο μεταφεμινισμός είναι κάτι άλλο. Okay. Γιατί εγώ έχω διαβάσει για τον μεταφεμινισμό, ναι, ο οποίος λέει ότι έρχεται το, η νέα γενιά γυναικών και λέει εντάξει, διεκδικούμε ισότητα, διεκδικούμε ίση πληρωμή από την εργασία μας, του ταούλα, αλλά κάπου χάσαμε την επαφή μας και τη σχέση μας με τους άνδρες. Και βασικά μιλά για το να διεκδικήσει ξανά γυναίκα τη θηλυκότητα της, όχι με την έννοια του να γίνει δούλα του συντρόφου της, αλλά να μην θεωρεί ότι είναι κακό πράγμα να είναι φροντιστική, όπως και ο άντρας να μην θεωρεί ότι είναι κακό πράγμα να είναι φροντιστικός προς τη γυναίκα. Δεν τούτο μου είχα υπόψη. Ναι, να αποδεχθεί τη θηλυκότητα και την ανδρικότητα το κάθε φύλο. Ωστόσο, εσύ μίλες, να υποστηρίξει τα ότι και οι δύο είναι ισότιμοι και όπως είναι ο άντρας και μπορεί να κάνει οποιοδήποτε επάγγελμα, μπορεί και η γυναίκα. Οι γυναίκες δεν είναι λιγότερο έξυπνες, δεν είναι λιγότερο ικανές. Δεν έχει γίνει καμία έρευνα που να έχει αποδείξει ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να κατανοήσει τα μαθηματικά, τη φυσική, τη χημία, τη βιολογία και ότι είναι αποκλειστικά αντρικών προνόμιων αυτών. Ούτε υπάρχει κάποια έρευνα που να έχει αποδείξει ότι οι γυναίκες έχουν ελλιπείς γνωστικές ικανότητες, διανοητικές ικανότητες έναντι των ανδρών. Οπότε δεν μπορούν να πάρουν αποφάσεις, δεν μπορούν γενικότερα να διαχειριστούν πράγματα. Τώρα, υπάρχουν διάφορα βιβλία τα οποία μπορεί να επηρέασαν την κοινή γνώμη, όπως είναι εκείνο το «Άντρες από τον Άρη και γυναίκες από την...» Εκείνη η μαλακή «Άντρες, ναι, από τον Άρη και γυναίκες από την Αφροδίτη», το οποίο είναι ένα βιβλίο απαράδεκτης φύσεως, απαράδεκτης καταστάσεως. Ο τύπος που το έγραψε, ο Τζον Γκρέι, δεν είναι ούτε ψυχολόγος ούτε τίποτα, οικονομολόγος, κάτι. Είναι επιχειρηματίας είναι ο τύπος και λέει μαλακίες στο βιβλίο. Το βιβλίο που είχα διαβάσει εγώ ήταν το τι δεν μας είπαν οι μητέρες μας, γιατί ευτυχία είναι άπιαστη, από τη σύγχρονη γυναίκα της Ντανιέλ Γκρίτεντεν, η οποία είναι. Είναι Καναδέζα, γεννήθηκε στο Τορόντο το 1963. Είναι αρθρογράφος, είναι ιδρύτρια και εκδότρια του περιοδικού The Women's Quarterly, το οποίο εκδίδεται από τον Εξάρτητο Φόρουμ Γυναικών, έχει εμφανιστεί στην εκπομπή του NBC Today και είναι τακτική σχολιάστρια σε πολλά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα. Ζει με τον σύζυγό της και τα δύο της παιδιά στην Ουάσιγκτον. Τούτο το βιβλίο, το οποίο εκδόθηκε, να σου πω, τούτη έγραψε το 99 το βιβλίο. Εντάξει, στην Ελλάδα μεταφράστηκε το 2001. Είναι best seller, διεθνές best seller. Λέει, αν συζητήσετε σήμερα με γυναίκες κάτω των 40 ετών, θα σας πούν ότι έχουν πετύχει στόχους που οι προηγούμενες γενιές μόνο ονειρευτούν μπορούσαν. Άλιστα. Και όμως αισθάνονται μπερδεμένες και ανασφαλείς όσο ποτέ. Η Ντανιέλ Κρίτεντεν αποκαλύπτει τους παράγοντες που εμποδίζουν τη σύγχρονη γυναίκα να βρει την ευτυχία, ενώ ταυτόχρονα μας δείχνει το δρόμο προς ένα καλύτερο μέλλον. Στο βιβλίο «Τι δεν μας είπαν οι μητέρες μας» εξετάζει σημαντικούς τομείς στη ζωή των γυναικών, το σεξ, τον έρωτα, το γάμο, τη μητρότητα και την εργασία, την είσοδο στην τρίτη ηλικία και την πολιτική, και υποστηρίζει ότι μια ολόκληρη γενιά γυναικών εξαπατήθηκε καθώς διδάχτηκε να κατηγορεί τους άντρες και να επιδιώκει την πλήρη ανεξαρτησία. Αντλώντας επιχειρήματα τόσο από την προσωπική της εμπειρία όσο και από τα 10 χρόνια που αφιέρωσε ερευνώντας και αναλύοντας τη ζωή της σύγχρονης γυναίκας, η Κρίτεντεν επιχειρεί να ανατρέψει τους μύθους που εμποδίζουν τις γυναίκες να συνειδητοποιήσουν την ευτυχία που αξίζουν. Και εισάγει ένα νέο τρόπο σκέψης σχετικά με τα προβλήματα των γυναικών, ο οποίος τελικά μπορεί να τους βοηθήσει να κάνουν πραγματικότητα τη ζωή που επιθυμούν. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ απόλυτα με το περιεχόμενο του βιβλίου,
Αυτό το βιβλίο είχα διαβάσει και θεωρούσα ότι εκφράζει τον μεταφεμινισμό. Μάλιστα. Είναι μεταφεμινιστικό τούτο. Mm-hmm. Είναι πώς το είπες το άλλο? Μεταδομιστικό είναι γενικά κάτι που ανήκει στο τρίτο κύμα, δηλαδή, και ασχολείται με τις πολλαπλές ταυτότητες. Ο μεταδομισμός. Ναι, με τα μυαλά που έχω τώρα διαφωνώ με το βιβλίο. Okay. Με τα μυαλά που είχα πριν 20 χρόνια όταν το διάβασα, συμφωνούσα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητή. Mm-hmm. Okay. Διαφωνώ με το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού, επειδή αυτό το περιεχόμενο μιλά για βιολογικά ρολόγια και λοιπές μαλακίες που διαφωνώ. Λοιπόν, αυτό το... Διότι ευτυχία βρίσκεται στο να κάνεις παιδιά και να έχεις άντρα. Και άμα θες να έχεις γυναίκα, τι θα γίνει? Και άμα δεν θες να κάνεις παιδιά πάλι, τι θα γίνει? Ακριβώς. Εμένα λοιπόν, τι με βρίσκεις? Είσαι φεμινίστρια. Ποιας γενιάς? Δεν έχει σημασία. Το κάθε κύμα, ανάλογα με την εποχή του, εξέφραζε μια θέση. Το θέμα εδώ είναι το να μην γίνεται. Δεν θέλουμε να είμαστε εναντίον κάποιου, ναι, για να υποστηρίξουμε κάποιες θέσεις. Απλά δεν μπορούμε να πούμε ότι εν έτη 2023 η ανισότητα, η έφυλη ανισότητα δεν υπάρχει ακόμα ανάμεσά μας. Υπάρχει ανάμεσά μας. Και το ότι μπορεί να μην έχει την ίδια μυϊκή δύναμη μια γυναίκα με έναν άντρα, αυτό δεν δικαιολογεί ούτε τη βία, ούτε οποιαδήποτε αναχρονιστική τοποθέτηση πάνω σε αυτά. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι να μου απαντήσεις ειλικρινά. Θεωρείς ότι εάν εσύ δεν ήσουν γυναίκα, mm-hmm, και ήσουν άνδρας, με το βιογραφικό που έχεις, εάν ήσουν άνδρας θα δεχόσουν την ίδια αντιμετώπιση από πανεπιστημιακά ιδρύματα, από συναδέρφους στην Κύπρο και λοιπά? Δεν θα δεχόμουν την ίδια. Και εγώ τούτον πιστεύω, ότι αν ήσουν άνδρας εσύ, δεν θα δεχόσουν την υποτίμηση που έχεις δεχθεί από μεγάλο μέρος του το συναδέλφου. Μιλάμε για συναδέλφους τώρα, δεν μιλάμε για θεραπευόμενους κτλ. Ναι. Η Αριστονίκη έχει το πιο πλήρες βιογραφικό που έχω δει σε ψυχολόγο στην Κύπρο. Και όμως, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να ανήκει στο ακαδημαϊκό προσωπικό όλων των πανεπιστημίων στην Κύπρο, επειδή δεν είναι άνδρας και επειδή δεν έχει μέσον και δεν έχει βίσμα. Και μπορεί να μην έχω και την ανάλογη παθητική στάση που χρειάζεται για να αντέχει διάφορα δεδομένα. Και επειδή κάνεις παρέα και με ανθρώπους επαναστατικούς που μαυροπινακισμένους, ονόματα δεν λέμε, με μαύρα πρόβατα κάνεις παρέα, ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε. Ναι. Τέλος πάντων, αυτόν το νεοφεμινισμός εμφανίστηκε πρόσφατα. Mm-hmm. Νομίζω με κάτι κορίτσια που έβγαζαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάτι φωτογραφίες. Μιλάς για εκείνες που πήγαιναν έξω από κάποιες εκδηλώσεις δημόσιες και ήταν τόπλες, για εκείνες που λες? Ναι, ναι. Δεν υπάρχουν καθόλου άρθρα ελληνικά. Δεν έχω βρει πουθενά σε καμία πλατφόρμα ακαδημαϊκή την λέξη νεοφεμινισμός. Μπορεί να υπάρχει σε βιβλίο, αλλά δεν το έχω βρει, δεν το έχω ανακαλύψει. Αν υπήρχε θα το βρίσκει. Υπάρχουν κάποια άρθρα που είναι είτε στα ιταλικά είτε στα ισπανικά, αλλά δεν κατέχω ούτε την ιταλική ούτε μα την ισπανική. Για να τα διαβάσω. Πάντως η ισπανική κοινωνία είναι μια αρκετά πρωτοποριακή κοινωνία. Ξέρεις το, γουστάρω πραγματικά, αλλά μου το βάρκει πάνω. Έτσι, ναι. Λοιπόν, οπότε το μόνο πράγμα που κατάλαβα εγώ για αυτήν την έννοια, πέραν του εδαφίου αυτού που πήγε στις πανελλήνιες εξετάσεις, το οποίο είναι πολύ συγχυσμένο, είναι ότι καφιούνται ότι οι γυναίκες είναι θύματα. Καφιούνται ότι οι γυναίκες είναι θύματα. Μάλιστα. Τώρα μπορεί και να μην κατάλαβα εγώ καλά. Αλλά γενικότερα. Εγώ με αδιαβαστή. Μου την έφερε. Δεν σου την έφερε. Παρόλο που είναι γυναίκα, μου την έφερε δηλαδή. Καθόλου, με αγάπη. Να σου πω κάτι, επειδή υπάρχουν παιδιά στην Ελλάδα που έχουν δώσει αυτή την εξέταση και επειδή συμπάσχω μαζί τους, γιατί και εγώ δίνω δεύτερη φορά στη ζωή μου πανελλήνιες. Δεν δίνω πραγματικά, φαντασιωτικά. Έχω την ικανή να δώσει. Όχι, δεν θα δώσω. Εντάξει, έχω την ικανή να δώσει ξανά πανελλήνιες. Γι' αυτό εσήκωσα το φρύδι μου. Όχι, δεν θα δώσω. Έχω την ικανή να ξαναδώσει. Διαεκπροσώπου μόνο. By props. Διαντιπροσώπου. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Να καταλάβεις τώρα τι έγινε σε αυτά τα κινήματα, ρεύματα, ό,τι θέλεις, κύματα, θάλασσες, φουρτούνες που έχουμε μπει.
και να το συσχετίσεις με αυτή τη νέα τάση, δηλαδή αυτές αγωνίζονταν οι γυναίκες για τα δικαιώματα τους και εμφανίζεται αυτόν το, δεν ξέρω τι, νέα μόδα να το πω, νέα τάση να το πω, το οποίο τι χρειάζεται να αντιπαραβάλει κανείς για να αντιληφθεί τι ακριβώς γίνεται. Θεωρώ ότι έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ δουλειά ως κοινωνία για τα δικαιώματα της γυναίκας. Χρειάζεται ο φεμινισμός, ακόμη και αν κάποιες εκφράσεις του είναι ακραίες. Χρειάζεται, και θυμώνω πάρα πολύ όταν διαβάζω στα social και ειδικά στο Twitter κάποιους χαρακτηρισμούς όπως φεμιναζί, που νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα απαξιωτική και στενάχωρη, γιατί ναι, μπορεί κάποια από τα νέα παιδιά που διεκδικούν τα δικαιώματα τους να το παίρνουν ένα βήμα παρακάτω, όμως διαγράφεις ολόκληρο κίνημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τον αλεστούτον τον χαρακτηρισμό. Δεν το δέχομαι. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι είναι λυπηρό να ακούγονται... Παρόλο που υπάρχει όντως μία συνθήκη στην οποία... Τα άκρα ποτέ δεν, άκρα ποτέ δεν αντιπροσωπεύουν τα σοβαρά ζητήματα, όμως αυτά που φύγουν. Όμως το να λες, για παράδειγμα, όλες οι φεμινίστες είναι φεμιναζί, είναι σαν να λες όλοι οι πολιτικοί είναι φασίστες. Όλοι οι πολιτικοί είναι ναζί. Το ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Είναι γενίκευση, εξίσωση των πάντων. Ναι. Το μόνο πράγμα που θα δώσω ως ελαφρυντικό στις ατυχέστατες δηλώσεις που ακούσαμε είναι ενδεχομένως η δυσκολία τους να διαχειρίζονται λεκτικά τις απόψεις τους. Ότι βλάκεις δηλαδή. Δεν το είπα έτσι, το είπα διαφορετικά, πιο κομψά. Λοιπόν. Είναι συναισθηματικά καθυστερημένοι. Είναι συναισθηματική βλακεία να μην έχεις αυτεπίγνωση, να μην έχεις βασικές γνώσεις των συναισθημάτων σου, να μην μπορείς να διαχειριστείς τα συναισθήματα σου και να μην μπορείς να επικοινωνήσεις με ενσυναίσθηση και με γνώση του τι πραγματικά λες. Άτε ρε κουμπάρε. Δηλαδή, καλά έκανα που είχε κάποιο μου είπε να πω στη συναυλία του Βέρτη και είπα το όχι, δεν πάω. Ήταν πριν από αυτές τις δηλώσεις. Λοιπόν, αυτά. Καλύτερα να τραγουδά μόνο, νομίζω. Μην τον ακούσεις το τραγουδά. Κακιούλες, κακιούλες, κακιούλες.